Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η πώληση του 30% της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το κλείσιμο των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων και η παραχώρηση δραστηριοτήτων σε 10 λιμάνια της χώρας είναι η βασική στόχη του ΤΑΙΠΕΔ για το 2019. Το Ταμείο φέτος μετά και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 20ετή επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το 2046 αναμένεται να γράψει έσοδα ύψους 2,15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στην παραχώρηση δραστηριοτήτων και όχι στην πόλη των οργανισμών λιμένων, αρχικά στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. Ευχαριστή είδηση για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, καθώς άρχισε σύμφωνα με αναφορές η πίστοση στους λογαριασμούς των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος 2018. Για τους περίπου 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους που έκαναν αίτηση μέχρι χθες το πρωί, η διαδικασία των πληρωμών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρωί της Παρασκευής. Ενώ η πλατφόρμα κοινωνικόμέρισμα.gr θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου. Όσοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τότε και εφόσον αυτή εγκριθεί, θα πληρωθούν στις 28 Δεκεμβρίου. Το κρύο και η κακοκαιρία αναγκάζουν πολλούς καταναλωτές να γεμίσουν τις δεξαμενές τους, όμως παρά την αύξηση στη ζήτηση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, οι ποσότητες που παραγγέλνουν είναι μικρές και προορίζονται να καλύψουν κυρίως το διάστημα των γιορτών των Χριστουγέννων. Η τιμή του πετρελαίου είναι κατά 15% αυξημένη σε σχέση με πέρσι, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων καταναλωτών οδηγεί σε πτώση της ζήτησης. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Διοικητημό να κυμαίνει 644,43 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,63% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.